πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου, πάμε στην πλατεία των Λιονταριών. Έρημη πόλη το Ηράκλειο, λόγω των περιοριστικών μέτρων, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επιστημισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι επικρατούσε, κυρία Αντωνακάκη, τι επικρατούσε στο ίδιο σημείο πέρυσι, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα? Λυπηρή εικόνα να βλέπουμε ένα κέντρο στολισμένο με αποκριάτικες φιγούρες και να μην υπάρχει κόσμος. Ειλικρινά παθαίνω κατάθλιψη και μόνο έτσι που βλέπω τους δρόμους μας να είναι άδειους, με τα μαγαζιά μας κλειστά και ελάχιστοι άνθρωποι να είναι να κυκλοφορούν. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ακόμα βέβαια λίγα λεπτά προκειμένου να σταματήσουν οτιδήποτε και αν κάνουν βέβαια και να επιστρέψουν, καθώς έχουμε απαγόρευση στις μετακινήσεις και στην κυκλοφορία με τα νέα δεδομένα τα οποία βέβαια έχουν διαμορφωθεί. Σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, καθώς πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια επιχειρήσεις εστίασης ήταν ασφυκτικά γεμάτες, κυρία Αντωνακάκη, όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου αλλά και περιμετρικά και στην ενδοχώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καμία σχέση με τα άλλα χρόνια. Αυτή τη χρονιά βλέπουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ κακή ψυχολογία. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ακόμα βρισκόμαστε μετά από ένα χρόνο στο ίδιο σημείο, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δυστυχώς τα νέα δεδομένα είναι πάρα πολύ στενάχωρα και μας έχουν δημιουργήσει μια πολύ έντονη ανησυχία για το τι μελιγενέστε την επόμενη μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μόνο που ελπίζουμε είναι αυτή τη φορά αυτά τα μέτρα που θα πάρθουν να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και κυρίως να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε βιώσιμοι και να γυρίσουμε κανονικά στις θέσεις μας. Κάποια ενημέρωση για το πότε θα ανοίξετε? Ο σχεδιασμός, το τοπίο παραμένει θολό βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο να μας καθορίζει το πότε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα που θα πάρουν θα βοηθήσουν και θα μπορέσουμε σιγά σιγά με τα μέτρα τους και τους κανονισμούς που θα μας επιβληθούν, γιατί εννοείται ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, θα σιγά σιγά να γυρίσουμε ομαλά και να είμαστε πάλι όλοι και εμείς και οι εργαζόμενοι μας. Σήμερα υπήρξε και μια δική σας αναφορά στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών, επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης δεν θα ανοίξει μόλις ανάψει το πράσινο φως η κυβέρνηση. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Δυστυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι θα προτιμήσουν να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα. Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες είναι συσσωρευμένες. Δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Τα χρήματα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν βοήθησαν σχεδόν καθόλου. Άρα λοιπόν, αν δεν πάρθουν δραστικά μέτρα την επόμενη μέρα τα οποία θα μας βοηθήσουν, καταλαβαίνετε ότι πολύ ελάχιστοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ανοίξουν. Μιλάμε τώρα για ποσοστά στους 3 ή 2 να μην ανοίγουν. Είναι πάρα πολύ λυπηρό το ποσοστό αυτό που λέω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς. Κυρία Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε του χρόνου βέβαια και το επόμενο διάστημα, αν περιμένουμε μέχρι του χρόνου, τα πράγματα να είναι καλύτερα και να φύγουμε από αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε